samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Κοιτάξτε, ο κάθε tour operator έχει υπολογίσει κάποιες θέσεις στα αεροπλάνα μέσα και βάσει αυτών των θέσεων οι αεροπορικές εταιρείες προγραμματίζουν τα αεροπλάνα τους. Mm-hmm. Αν λοιπόν ο tour operator μέχρι τώρα δεν πουλήσει αυτά που πρέπει να πουλήσει, ή τέλος πάντων δεν φτάσει στο ποσοστό που θέλει να φτάσει, mm-hmm. Θα δώσει στην αεροπορική εταιρεία πίσω θέσεις ή θα μειώσει την ζήτησή του. Με αποτέλεσμα η αεροπορική εταιρεία να βάλει αυτά τα αεροπλάνα κάπου αλλού ή να τα βάλει με κάποιο άλλο destination και με αποτέλεσμα να χάνονται οι θέσεις για το νησί. Ναι. Αυτό είναι υπόθεση εργασίας ή έχει συμβεί ήδη σε κάποιους άλλους προορισμούς? Κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω για ένα μόνο γραφείο ότι έχει μειώσει, είχε ζητήσει κάποιες θέσεις σε αεροπλάνο και τις οποίες τις έχει δώσει πίσω. Ναι. Που σημαίνει ότι έχουν χαθεί αμέσως 40 θέσεις. Αυτό είναι το σίγουρο που ξέρω. Ναι. Άρα αυτό είναι περισσότερο ένας φόβος τον οποίο έχουμε, να μην συμβεί. Δεν είναι κάτι, δεν έχουμε κάποια έτσι χειροπιαστική. Κάποιο συγκεκριμένο, όχι, δεν έχουμε. Μάλιστα. Τώρα να σας κάνω και την άλλη ερώτηση, την οποία θα την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι πραγματικότητα όλα αυτά ή είναι άλλο ένα παιχνίδι που κάνετε εσείς οι τουριστικοί πράκτορες σε μια προσπάθεια να πάρετε καλύτερες τιμές από τους ξενοδόχους? Δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς. Ποτέ δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο για να πάρουμε καλύτερες τιμές. Σε τελική ανάλυση ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος κρίνει αν μια τιμή ενός ξενοδοχείου είναι χαμηλή ή υψηλή. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.